Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλες τις εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία αλλά και στα ελληνοτουρκικά, τα οποία θα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών, τον κύριο Λάμδα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Μαζί μας οι συνάδελφοι, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από το ΦΛΑΣ και τη Δυτική Μακεδονία, ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το ΣΕΝΤΕΡ, την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, και η Δήμητρα η Μακρή από το ΔΙΟΝ, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη. Κύριε καθηγητά, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην Ουκρανία? Εντάξει, είναι βέβαιο, όπως νομίζω από την αρχή φαινόταν, ότι θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει πάρα πολύ. Πρόκειται για μια διαδικασία όχι πολεμικής αναμέτρησης. Τίποτα δεν είναι αδύνατον έτσι, αλλά είναι απίθανο, το έλεγα από τον Γενάρη, να έχουμε πολεμική αναμέτρηση. Μπορεί να έχουμε αψιμαχίες, δυστυχώς θα κοστίσουν ζωές, με τις ομάδες των ανταρτών ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά πόλεμος μεγάλος, όπως τον περιγράφουν μερικοί, δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που δυστυχώς θα γίνει είναι μια διαδικασία που θα τραβήξει εβδομάδες, ίσως και μήνες, η οποία θα είναι επώδυνη σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο τιμών, σε επίπεδο έντασης, σε επίπεδο τρίτων που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν, όπως θα είναι η Τουρκία. Μια διαδικασία λοιπόν διαπραγμάτευσης κατ' ουσίαν, με κάπως πρωτόγωνα μέσα, εκβιασμούς, στρατιωτικές απειλές κλπ. Με δύο βασικά διακυβεύματα. Το ένα είναι η προσπάθεια της Ρωσίας να παγιώσει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, με άλλα λόγια να πραγματοποιηθεί ο Nord Stream 2 και να μην υπάρξει ριζική αλλαγή σε αυτό το οποίο ξέρουμε επί δεκαετίες άλλωστε, δηλαδή την εξάρτηση την ενεργειακή από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές. Και το δεύτερο είναι το περίφημο θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία και η Δύση έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια οριστική, ας το πούμε έτσι, συμβαστική λύση σε αυτό. Αυτό που θα δούμε θα είναι μια περατεταμένη ένταση, η οποία θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε ένα μορατόριουμ των διευρύνσεων προς το παρόν, έτσι, για την Ουκρανία, για τη Γεωργία, για χώρες άλλες, τις οποίες διαφορετικές κυβερνήσεις τους έχουν κατά καιρούς διατυπώσει την επιθυμία να μπουν στο ΝΑΤΟ. Το λέω έτσι κάπως προσεκτικά και σχολαστικά, γιατί δεν είναι ακριβές να πούμε ότι συλλήφθη η Ουκρανία ανέκαθεν ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ. Έτσι, ιστορικά, αν δούμε τι συνέβη το 2004 για παράδειγμα και μετά, έχουν υπάρξει διακυμάνσεις και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Κατά συνέπεια, είναι δύο θέματα. Η ενεργειακή σχέση, να το πω ευγενικά, της Ρωσίας με την Ευρώπη, που η Ρωσία θέλει να συνεχιστεί και δεν θέλει τίποτα να είναι εμπόδιο σε αυτή τη σχέση, και το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, που θα μας απασχολεί για τις επόμενες μήνες, χρόνια και ίσως και περισσότερο. Πόλεμος μεγάλος άμεσα, όπως έλεγα και το Γενάρη, λέω και τώρα, εγώ δεν βλέπω να γίνεται, παρόλα όσα λέγονται και γράφονται. Μάλιστα, να ευχηθούμε να μην γίνει. Ωστόσο, όμως, δεν θα ξεφύγουμε αυτή την κρίση, η οποία θα είναι κλιμακούμενη και ενώ την οικονομική. Ήδη τα χρηματιστήρια καταραίουν, το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευτεί και εκτιμάται ακόμη και για τη χώρα μας, σε περίπτωση που έχουμε σύραξη, μπορούν να φτάσουμε στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου κόστος. Εκεί συνυπολογίζεται, υπήρξε και μια σύσκεψη και στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί φτάσαμε εδώ, κύριε καθηγητά? Γιατί φτάσαμε? Να θυμίσω επίσης, επιτρέψτε μου πριν απαντήσω, να θυμίσω ότι έχει ανακοινωθεί μόλις τώρα πριν από λίγη ώρα ότι θα υπάρξουν νέες μεγάλες ρωσικές ασκήσεις που θα συμπεριλαμβάνουν και δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυράβλων τις 19-20 Φεβρουαρίου. Έτσι. Κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι από αύριο ξεκινάμε νέο κύκλο ασκήσεων. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να τη συνηθίσουμε δυστυχώς. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί πολύ γρήγορα, αλλά θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις απόψεις μου και αυτό. Φτάσαμε μέχρι εδώ λόγω τριών παραγόντων. Συνοπτικά, η προσπάθεια, θα πω τη λέξη σχεδόν ιστερική, του καθεστώτος Πούτιν να επανεδραιώσει τη Ρωσία ως μια μεγάλη πυρηνική δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη. Με άλλα λόγια, ο Πούτιν βασίζει την εσωτερική και την εξωτερική του νομιμοποίηση στην ιδέα ότι η περίοδος Γέλτσιν έληξε για πάντα. Έτσι. Ποτέ δεν θα ξαναβρεθεί η Ρωσία να είναι απλά και μόνο ένας παρίας, ένα κράτος το οποίο θα ακολουθεί τα κελεύσματα της Δύσης. Αυτό έχει φτάσει πλέον σε ένα παροξισμό στο Κρεμλίνο. Εκεί νομίζω βρίσκεται ένας παράγοντας, δεν υπάρχει καμιά εμφωλία. Το δεύτερο είναι η αιμονή της Δύσης για την συνεχή διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι και πάλι μια μεγάλη συζήτηση. Επειδή ήμουν κάποιος ο οποίος, όχι τώρα, αλλά επί δεκαετίες και εντός και εκτός Ελλάδας, ήμουν σαφής υποστηρικτής της σημασίας του ΝΑΤΟ για τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Επειδή λοιπόν πάντα υπογράμμιζα τη σημασία του ΝΑΤΟ για τη σταθερότητα στην περιοχή μας, δεν διστάζω να πω, χωρίς να κινδυνεύω να παρεξηγηθώ, ότι πρέπει κάπως να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Η Ρωσία έχει συμφέροντα στην περιοχή της. Το ΝΑΤΟ είναι παραπάνω από απαραίτητο για μας. Είμαστε και σωστά, είμαστε ένας απολύτως αξιόπιστος εταίρος. Αυτό δεν σημαίνει πως τα ρωσικά συμφέροντα μπορούν να αγνοηθούν πλήρως. Η Ρωσία ποτέ δεν ήθελε να έχει χώρες νατοϊκές στα σύνορά της.
Και να θυμίσω πως τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας είναι πάνω από 700 μίλια. Δεν είναι λίγο έτσι, 700 μίλια σύνορα. Αφήνοντας στην άκρη και τη θάλασσα του Αζόφ και τι γίνεται και με τους στόλους κτλ. Κατά συνέπεια, δεύτερος παράγοντας είναι αυτός. Η Δύση επιμένει σε μια λογική διευρύνσεων, παρότι σε μερικές χώρες όπως η Ουκρανία υπήρξαν και κυβερνήσεις, τις οποίες η Δύση δέχτηκε ως νόμιμες. Να θυμίσω τις εκλογές του 2010 με τον Γιανουκόβιτς. Ο Γιανουκόβιτς ήταν προφανές πως ήταν φιλορώσος. Ήθελε μια Ουκρανία ουδέτερη. Είχε ανανεώσει τη συμφωνία με τους Ρώσους για τον ρωσικό στόλο μέχρι, αν θυμάμαι καλά, το 2050. Όμως κανείς δεν είπε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι ήταν παράνομες οι εκλογές. Άρα υπάρχει και στο εσωτερικό αυτών των χωρών μια αμφιθυμία, ας το πούμε έτσι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο για να εξασφαλίσουμε ότι άμεσα, οπωσδήποτε έτσι, θα υπάρξει αυτή η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με την πολιτική οικονομία, την παγκόσμια πλέον. Και δεν είναι μόνο το ενεργειακό, στο οποίο αναφερθήκαμε στα γρήγορα προ 5 λεπτών, έτσι, η εξάρτηση της Ευρώπης και αυτές οι σχέσεις ολιγοψωνίων και ολιγοπολίων που έχουν δημιουργηθεί με τους ασιατικούς φυσικούς πόρους και την Ευρώπη. Είναι επιπλέον το γεγονός ότι έχετε πλέον μια Ρωσία η οποία βλέπει και σε ένα άλλο παράδειγμα, το κινέζικο, το οποίο δίνει μια άλλη περίπτωση ανάπτυξης μιας μεγάλης δύναμης χωρίς τα δυτικά πρότυπα. Δυστυχώς θα πω εγώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, χωρίς τα δυτικά πρότυπα. Και εκεί, παρά τους ανταγωνισμούς τους, που είναι πολύ και γεωγραφικά σημαντικοί, η Ρωσία με την Κίνα αλληλοϋποστηρίζονται. Είναι σαφές ότι η Κίνα με διάφορους τρόπους έμεσα και άμεσα στηρίζει την προβληματική ρωσική οικονομία. Είναι σαφές επίσης ότι η Ρωσία με τη μεγάλη πυρηνική ισχύ της και τη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τον όλο ρόλο της συνεργάζεται όπου μπορεί και με την Κίνα. Άρα, ο τρίτος παράγοντας είναι ότι πλέον ο κόσμος είναι πολυκεντρικός, δεν είναι διπολικός. Παρά τα φαινόμενα με τον νέο ψυχρό πόλεμο που λένε κάποιοι κτλ., είναι πολλά τα κέντρα τα οποία σκέφτονται ξεχωριστά, να το πω έτσι. Έτσι, η Ευρώπη μπορεί να μην σκέφτεται ως κέντρο, αλλά στο Παρίσι σκέφτονται ξεχωριστά. Δεν σκέφτονται όπως στην Ουάσιγκτον. Στο Βερολίνο σκέφτονται ξεχωριστά. Δεν σκέφτονται ακριβώς όπως στο Παρίσι ή την Ουάσιγκτον. Στο Πεκίνο σκέφτονται κάπως, όχι ακριβώς όπως στη Μόσχα. Στη Μόσχα σκέφτονται διαφορετικά από τους υπόλοιπους κ.ο.κ. Ναι. Άρα αυτός ο πολυκεντρικός κόσμος είναι ο τρίτος παράγοντας και εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να σκέφτεται λίγο διαφορετικά το Πεκίνο από τη Μόσχα έχει μια λογική. Αλλά μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σκεφτόμαστε μεταξύ μας διαφορετικά, αλλιώς η Γαλλία, αλλιώς η Γερμανία, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν συνάδει να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για να δώσω λιγάκι το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσω με τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω πού να πρώτο ξεκινήσω. Απλώς θα ξεκινήσω μάλλον από το τελευταίο, από τον πολυκεντρικό κόσμο και αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε να υποχωρεί η δημοκρατία. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας τα καθεστώτα στην Κίνα και στη Ρωσία και αν αυτό το ότι υποχωρεί η δημοκρατία φέρει πιο κοντά λίγο και κάποια μεγαλύτερη αναταραχή. Είπατε ότι βλέπετε ότι δεν θα θεωρείται απίθανο να γίνει ένας πόλεμος για την Ουκρανία, αλλά αν θα είμαστε συχνά πυκνά σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Έχετε δίκιο, είναι πολύ καλή επισήμανση, περισσότερο επισήμανση από ερώτηση και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι σαφές ότι έχουμε διαφορετικές τάσεις. Σκεφτείτε την πρόσφατη προχθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ένωσης πλέον, όχι των δικαιωμάτων, έτσι, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποφάσισε ότι μπορεί πράγματι η Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Θεσμή να περικόψουν βοήθεια προς την Πολωνία σε σχέση με ζητήματα που οφείλονται στο κράτος δικαίου, έτσι, και όχι απλά στους κανονισμούς που έχουν να κάνουν με το δίκαιο του ανταγωνισμού κτλ. Αυτή είναι μια τάση προς μια κατεύθυνση που λέει ότι πρέπει να έχουμε όλοι τις ίδιες νόρμες, τις ίδιες αξίες, περίπου να σεβόμαστε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι, τη διαδικαστική δικαιοσύνη, την διαδικαστική δημοκρατία, την ελευθερία των εκλογών κτλ. Η άλλη τάση δυστυχώς είναι ότι επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία, είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία με ένα νομισματικό πυρήνα. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ απίθανο να μην εξακολουθήσουμε να βλέπουμε αυτό που είπα και προ λίγου, διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης στις διαφορετικές πρωτεύουσες. Είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία. Δυστυχώς στο παρελθόν και στο 19ο αιώνα έχουν υπάρξει χαλαρές ομοσπονδίες που τελικώς διαλύθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Έχουμε κάθε συμφέρον με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Αυτό είναι σαφές. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε τόσα πολλά όσα περιμένουμε σε επίπεδο αυτού του θέματος που βάζετε εσείς, έτσι, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε αυτόν τον πυρήνα. Και το δεύτερο για τον πόλεμο που είπατε, που είναι εξίσου σημαντικό και είναι μεγάλο θέμα, είναι ότι ο πολυκεντρικός κόσμος συνήθως δεν οδηγείται σε μεγάλους πολέμους. Οδηγείται όμως σε πολλούς μικρότερους. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν, στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Άρα είμαστε σε μια φάση στην οποία μπορεί να δούμε δυστυχώς πολλούς μικρούς πολέμους και στην περιοχή μας. Δεν θα δούμε αυτό το οποίο ονομάσαμε συμβατικά παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, στον πρώτο, τον δεύτερο κτλ. Αυτό είναι το θετικό του πολυκεντρικού κόσμου,
Το αρνητικό είναι συνεχείς σειράξεις. Η Τουρκία ήδη είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία θα διαδραματίσει ένα ρόλο, δυστυχώς αποσταθεροποιητικό, έτσι. Και είμαστε πολύ κοντά και θα τον νιώσουμε αυτόν τον ρόλο, φοβάμαι, σύντομα. Για να πάω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε εκεί και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μια κινητικότητα, τα ελληνοτουρκικά μας βεβαίως, και να δώσω το λόγο στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Δεν θα ήθελα να πάω στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά θέλω να πω το εξής, επειδή συζητιέται το σενάριο ανεξαρτησίας ρωσόφωνων περιοχών της Ουκρανίας. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τις εξελίξεις στο μέλλον? Πόσο είναι πιθανό χώρα, είναι και πόσο επικίνδυνο είναι? Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι χώρα η οποία σέβεται και πρέπει να φαίνεται ότι σέβεται την εδαφική και κυριαρχική ακαιρεότητα, έτσι το τονίζω, την εδαφική και κυριαρχική ακαιρεότητα των κρατών όπως έχουν προκύψει από τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες σεβόμαστε και εφαρμόζουμε. Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό σημαίνει επίσης δηλαδή ότι υπάρχει μια Ουκρανία την οποία γνωρίζαμε ως κράτος. Υπήρξε διαδικασία μέσω τετελεσμένων με την οποία η Κρυμαία ουσιαστικά προσαρτήθηκε σε ένα διαφορετικό κράτος, που είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, όχι εμείς εδώ, ενώ διεθνώς, με βάση την ιστορία της κάθε περιοχής. Γιατί αν είναι έτσι, και εμείς μπορούμε να έχουμε απόψεις για τη Μικρά Ασία, και γιατί να μην τις έχουμε, και για την Νότια Αλβανία, έτσι, και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε όλοι την εδαφική και κυριαρχική ακαιρεότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα σύνορα είναι αυτά που είναι. Και άρα δεν έχει κανένα νόημα να αρχίσουμε να συζητάμε κατά πόσον έχουν δίκιο οι Ρωσόφωνοι. Έχει νόημα να συζητάμε κατά πόσον καταπιέζονται ενδεχομένως, με βάση την αρχή του σεβασμού των μειονοτήτων. Αλλά δεν δίνει αυτό καμία δικαιολογία σε ένα γειτονικό κράτος να κάνει μια επέμβαση, η οποία συνήθως άλλωστε ιστορικά είναι του πονηρού. Επίσης σημαίνει, όταν λέω εδαφική και κυριαρχική ακαιρεότητα, σημαίνει πως δεν μπορεί να λέμε ότι τα νησιά, για παράδειγμα, του Ανατολικού Αιγαίου ανήκουν κυριαρχικά στην Ελλάδα υπό όρους. Ή ανήκουν στην Ελλάδα ή δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Προφανώς ανήκουν στην Ελλάδα, και το λέω αυτό για τη συζήτηση που έχει θεργέψει με τις ανεκδίκητες τουρκικές απόψεις των τελευταίων ημερών. Και κατά συνέπεια, αυτός ο σεβασμός στην εδαφική και κυριαρχική ακαιρεότητα του κάθε κράτους είναι απόλυτη προϋπόθεση για να μην έχουμε τους πολλούς μικρούς πολέμους που έλεγα προ δύο λεπτών. Έτσι. Διαφορετικά, είναι σαφές ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα γνωρίσουμε αυτό το φαινόμενο το πάρα πολύ επικίνδυνο. Και μπορεί να υπάρξει και ντόμινο. Πάμε στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Ναι. Κύριε καθηγητά, πειραματικά, αν θέλετε, πιέζει και ο χρόνος, πώς και πόσο επηρεάζει η εξέλιξη σε Ουκρανία-Ρωσία την Τουρκία, την Ελλάδα και τις εξίσους σχέσεις? Η Τουρκία θεωρεί ότι έχει βρει μια ευκαιρία να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο. Όπως θα βλέπετε, ίσως όλες οι τουρκικές αναλύσεις δείχνουν ότι θεωρούν ότι ο ρόλος της Τουρκίας ενδυναμώνεται λόγω της κρίσης. Αυτό έχει κοντά πόδια, μάλλον, διότι η πραγματικότητα είναι ότι ναι, μεν όσο η κρίση διαρκεί με τον τρόπο που υποψιάζομαι ότι θα διαρκέσει, το είπα ήδη προλίγου, δηλαδή ως μια κρίση που θα τραβήξει πάρα πολύ παρά ως ένας μεγάλος σύντομος πόλεμος, όσο αυτό συμβαίνει, η Τουρκία θα προσπαθεί να εξακολουθήσει να ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής, όπως κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Εάν ομιγέννητο βεβαίως υπάρξει μια μεγάλη σύραξη, εκεί η Τουρκία θα μπει σε ένα υπαρξιακό δίλημα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό, και θα τη ζητηθεί να δείξει ότι πράγματι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή η σύραξη όμως, η μεγάλη, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει. Αυτό είναι καλό καθ' αυτό, έτσι. Αλλά σημαίνει επίσης πως η Τουρκία θα εξακολουθήσει για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να διαδραματίζει τον ρόλο που προσπαθεί να διαδραματίσει σχεδόν ανέκαθεν, αλλά ακόμα πιο πολύ από το 2016, δηλαδή μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Άρα μας αφορά. Όχι μόνο λόγω της μειονότητας εκεί, ενώ των Ελλήνων και Ελληνόφωνων, όχι μόνο λόγω του ενεργειακού, αλλά και λόγω του πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται το ρόλο της μεταξύ Ρωσίας και Δυτικού στρατοπέδου. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει και από την Αμερικανική ηγεσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα βαθμό λογικά, θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία κοντά τους. Είναι προφανές ότι πολλοί από εμάς εδώ έτσι θα σκεφτόμασταν, αν βλέπαμε την Αμερικανική οπτική γωνία. Θα προσπαθούσαμε και εμείς να μην φτάσουμε στην πλήρη ρήξη με την Τουρκία. Αυτό όμως πρέπει να προσέξουμε ως Ελλάδα να μην έχει κόστος για εμάς. Δηλαδή η Τουρκία να κρατηθεί κοντά. Κανείς δεν θέλει μια Τουρκία απέναντι. Αλλά με ποιο κόστος? Το κόστος δεν μπορεί να είναι κόστος ελληνικό. Έτσι. Θα πρέπει, αν θέλουν να βρουν κόστος, να το βρουν κάπου αλλού. Αυτό είναι σε τελική ανάλυση το συμπέρασμα.